Σήμερα, αδέρφια μου, συμπατριώτες συνέλληνες, είναι 3η 18 Φεβρουαρίου του 2020, για πολλωστή φορά εξόρμηση στη φύση, εξόρμηση σε δασόδης περιοχή, εξόρμηση στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Έχουμε πάρει το δρόμο, για όσοι ξέρουν και γνωρίζουν, στο Γεωργίτσι, Λαγκωνία. Ένα στενό δρόμο που βλέπετε ανάμεσα στο δάσος, σε περίπου στα 970 με 1000 μέτρα υψόμετρο. Έχουμε ανεβεί, για όσους ξέρουν, από το Δυράκι. Έχουμε πάρει το δρόμο από το Νεοχώρι και από το Νεοχώρι Ακαδία. Συνεχίζουμε. Έχουμε πάρει το δρόμο προς Σπάρτα, αλλά αυτή τη Σπάρτα έχουμε κάνει άγαψη αριστερά, που οδηγεί στο Γεωργίτσι Λακωνία, για όσους ξέρουν το γνωρίζουν. Καθώς ανέβαινα, έχω πάρει το δρόμο προς Γεωργίτσι Λακωνία. Εδώ τυχαία συνάντησα, εδώ στην άκρη, εδώ στο δρόμο, σε ένα πλάτωμα, ένα μνημείο, ένα ιστορικό μνημείο, το οποίο αναγράφει πάνω, εδώ εκτελέστηκαν, σε αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε τώρα. Όπως βλέπετε εδώ, όπως αναγράφει και το μνημείο, η μνήμη των εκτελεσθέντων σε αυτή την περιοχή από τους Γερμανούς κατακτητές στις 30 Ιανουαρίου του 1944, από τους Βρωμογερμαναράδες εδώ, εκτελέστηκαν πατριώτες μας, και αναγράφει κάτω τα ονόματα των εκτελεσθέντων για την περιοχή και την περιοχή καταγωγής τους. Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος, 43 χρονών, Αριστομένης Αριστίδης Καλαμποκίδης, 17 ετών. Κωνσταντίνος Μαρκάκης, 45 χρονών, από την Αλαγωνία, Λαγωνίας. Και από κάτω από Νέδουσα, οι άλλοι εκτελεστέντες, Θεόδωρος Μητρακόπουλος, 44 χρονών, Αθανάσιος Μπαλίκης, ετών 31, νεαρά άτομα, Δημήτρης Πράτης, 42 ετών, Κωνσταντίνος Πράτης, ετών 20. Βλέπετε εδώ, αυτοί είναι εκτελέστηκαν από τους Βρωμογερμανούς. Στις 30 Ιανουαρίου του 1944, σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι τώρα και σας μιλάω, το δρόμο, όπως σας είπα, οδηγεί στο Γεωργίτσι Λακωνίας, από το Δυράκι προς το Γεωργίτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν που αναγράφω εδώ στις ανέφερα, Λεξαδράκης, Καλαμποκίδης, Μαρκάκης, Δημητρακόπουλος, Μπαλίκης, Πράτης Δημήτρης και Πράτης Κωνσταντίνος, εκτελέστηκαν από τους Ρωμογερμανούς εδώ, αιώνια αυτό είναι η μνήμη, όπως αναγράφει και η πλακέτα. Αιώνια η μνήμη τους λοιπόν, που ήταν το αίμα τους. Πολίτες μας, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα, να περπατάμε και να μιλάμε. Τρίτη λοιπόν, 18 Φλεβάρι του 2020, εξόρμηση, ηχείς εξόρμηση στο βουνό, εξόρμηση Παλαισία Ακαδίας προς Λακωνία, εξόρμηση στο Γεωργίτσι Λακωνίας. Και τυχαία, όπως ερχόμασταν, αυτό το σημείο εκτελέστηκαν συμπολίτες μας, όπως σας ανέφερα, αιώνια η μνήμη τους, να μην τους ξεχνάμε, για όσοι περνάνε από εδώ να σταματήσουν να κάνουν το σταυρό τους. Συμπολίτες μας λοιπόν θυσιάστηκαν να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, να μιλάμε και να απολαμβάνουμε τον καθαρό αέρα. Αιώνια η μνήμη τους. Βλέπετε εδώ, η αποθέωση της φύσης. Δρόμος που έχουν πάρει προς το Γεωργίτσι Λακωνίας, για όσους ξέρουν και γνωρίζουν, κοιτάξτε εδώ, θέα, κοιτάξτε φίλοι μου, κοιτάξτε εδώ, η τοπία έχει Ελλάδα μας, κοιτάξτε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, στα 900, περίπου 950 με 1000 μέτρα υψόμετρο, σταματήσαμε εδώ να κάνουμε και αυτό το μικρό ρεπορτάζ, αυτό το μνημείο εδώ για το σημείο εδώ που εκτελέστηκαν κάποιοι συμπολίτες μας από τους Βρωμογερμαναράδες.
Βλέπετε εδώ δάσος, μέσα στο δάσος, η αποθέωση της φύσης, κοιτάξτε. Απίστευτο. Η αποθέωση της φύσης. Μόνο η Ελλάδα μας. Μόνο η Ελλάδα μας, φίλοι μου. Είμαστε πιόδες οι Έλληνες. Εδώ η πινακίδα πως αναγράφει. Οδηγεί σε ένα κλεισάκι τον Άγιο Παντελεήμονα, είναι αυτός ο δρόμος πάνω. Τα 2 ακόμα χιλιόμετρα είναι. Για όσους θέλουν, όσους επισκεφθούν αυτή την περιοχή, καλό είναι να πάνε και στον Άγιο Παντελεήμονα να ανάψουν και ένα κεράκι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από μένα, φίλοι μου. Συμπατριώτες συνέλληνες, 3η 18 Φλεβάρι 2020. Εξόρμησης στη φύση.